Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ στο ένα channel. Είμαστε κοντά σας όπως και κάθε απόγευμα με τα όμορφα θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και της πανελλαδικής σας επικαιρότητας. Εδώ λοιπόν και σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουλίου, είμαστε κοντά σας και έχουμε φέρει τα νέα του τοπικού μας, της τοπικής μας ενημέρωσης και ξεκινάμε την στήλη του Κοσμόπολης και σήμερα και κοντά μας έχουμε μια γυναικεία παρουσία. Έχουμε την κυρία Μαρία Βεμβούρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε μαζί για μια διαφορετική στήλη του Κοσμόπολης Festival του 2023. Θα μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας που εντάχθηκε και αυτό στο Κοσμόπολης, διότι μέχρι τώρα είχαμε μουσικές χορούς, αλλά σταματούσε εκεί το Κοσμόπολης. Φέτος βλέπουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως είναι και αυτό που έχετε αναλάβει εσείς, κυρία Βαμβούρη, είναι και η ιστορία των κτηρίων της πόλης μας. Της πόλης μας, ακριβώς. Πράγματι, το πρόγραμμα του Κοσμόπολης φέτος είναι πάρα πολύ πλούσιο. Εγώ έχω αναλάβει μια δράση διαθεματική, έχει σχέση με τα κτίρια της Καβάλας, δηλαδή έχω επιμεληθεί, σχεδιάσει και επιμεληθεί αυτή την δράση που ονομάζεται κάθε κτίριο μια ιστορία στην πόλη. Η αρχική ιδέα ήταν να βρούμε ένα θέμα γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να ασχοληθούν και οι μαθητές των σχολείων της Καβάλας. Ήρθαμε σε επαφή με τις διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, οι οποίοι με τη σειρά τους μας έφεραν σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων. Δώσαμε στους εκπαιδευτικούς κάποιες κατευθυντήρες γραμμές με σκοπό να οθήσουμε τα παιδιά, τους μαθητές, τους νέους της πόλης, να δούνε τα κτίρια της πόλης με ένα καινούριο μάτι, να πω διαφορετικά, να τα αφουγκραστούν, να τα παρατηρήσουν και κυρίως να τα αποτυπώσουν καλλιτεχνικά, με τον τρόπο που αυτά θα διάλεγαν, οι εκπαιδευτικοί θα διάλεγαν. Δώσαμε λοιπόν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Τους δώσαμε επίσης ένα χρονοδιάγραμμα και από εκεί και ύστερα οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά διαλέξανε το κάθε ένα κτίριο, μερικά κτίρια ιστορικά, μερικά κτίρια σύγχρονα, κάποια τα οποία ούτε καν τα κοιτάζουμε αλλά έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και δούλεψαν πάνω σε αυτό. Δούλεψαν πάνω σε αυτό με ποικίλους τρόπους. Και αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα έργα των μαθητών και των μαθητριών. Η παρουσίαση θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 30 Ιουλίου στο προάβλιο, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας. Η επίσημη έναρξη της δράσης είναι την 5η, 27 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και τις επόμενες μέρες κάποια σχολεία, 7 με 8 σχολεία ανά μέρα, θα παρουσιάσουν με πιο εκτενή τρόπο τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν ή τη δουλειά τους. Mm-hmm. Να πω ότι σε αυτή την έκθεση που έχει ετοιμάσει το Κοσμόπολης σε συνεργασία και με την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, ο επισκέπτης θα μπορεί να δει τρία πράγματα. Την έκθεση, δηλαδή κάποια πάνελ τα οποία κάνουν μια περίληψη των δράσεων ανά σχολείο, ανά γκρουπ, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, την οποία έχει επιμεληθεί γραφιστικά η Μαργαρίτα Κελέσογλου. Θα υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης που έχει ετοιμάσει η κυρία Βίκη Φραγκούδη της Καβάλας, ένας χάρτης της Καβάλας όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να πατήσει μέσα από ένα QR code τα διάφορα σημεία, τα διάφορα κτίρια και εκεί θα εμφανίζονται οι πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι μαθητές για το κτίριο που έχουν επιλέξει, μαζί με κάποιες φωτογραφίες. Και θα δείξουμε και ένα βίντεο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις δουλειές των group των μαθητών. Και αυτό θα γίνει την πρώτη μέρα. Και τις επόμενες μέρες, όπως είπα, θα εμφανιστούν, θα παρουσιάσουμε τις δράσεις με πιο περιληπτικό τρόπο. Mm-hmm. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο πώς μας προήλθε αυτή η ιδέα και να καταλήξουμε μετά στα ποια είναι αυτά τα κτίρια της Καβάλας που έχουν ενταχθεί mm-hmm. σε αυτό το φεστιβάλ, το Κοσμόπολης Φεστιβάλ και γιατί επιλέξαμε αυτά τα κτίρια. Mm-hmm. Η ιδέα, όπως είπα, είχα αρχικά αυτή την ιδέα γιατί βρίσκονται κάθε πόλη φυσικά έχει το ενδιαφέρον, αλλά η Καβάλα έχει ιδιαίτερη ιστορία, έχει τις καπναποθήκες, είναι μια πόλη προσφυγική. Έχει και σύγχρονα κτίρια ενδιαφέροντα, το Δημαρχείο, με διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ, να το πούμε έτσι. Έχει γειτονιές. Λοιπόν, αγαπώ την Καβάλα. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Νομίζω ότι όλοι οι Καβαλιώτες αγαπούν πολύ την Καβάλα. Και
αυτή η ιδέα, ας πούμε, να οθήσουμε τα παιδιά να κοιτάξουν, να παρατηρήσουν και να, όπως είπα, να φουγκραστούν τα κτίρια. Λοιπόν, ποια κτίρια έχουν ενταχθεί. Αφήσαμε τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ελεύθερα. Κάποια γκρουπ μαθητών παρουσίασαν το σχολείο τους, την ιστορία του σχολείου τους. Έχουμε την ιστορία του 12ου, του 16ου. Φτιάξανε τραγούδια, κάνανε φωτογραφίες, ψάξανε αρχαιακό υλικό. Λοιπόν, οπότε θα δούμε την ιστορία κάποιων σχολείων. Υπάρχει ιστορία των καπνοαποθηκών και όχι μόνο ιστορία, αλλά και μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση και μέσα από βίντεο και με την αναβίωση επαγγελμάτων μπροστά από τις καπνοαποθήκες. Έχουν κάνει τα παιδιά του Δημοτικού, του 11ου Δημοτικού. Φυσικά το 4ο ΕΠΑΛ έχει ζωγραφίσει, οι μαθητές του ΕΠΑΛ έχουν ζωγραφίσει κτίρια σημαντικά της πόλης, το Δημαρχείο, το ΙΜΑΡΕΤ, αλλά όχι μόνο, και γειτονιές της Παναγίας. Υπάρχει ένα γκρουπ το οποίο έχει ασχοληθεί με το ΙΜΑΡΕΤ και έχει κάνει μια animation πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη. Γκρουπ που έχει ασχοληθεί, γκρουπ μαθητών που έχει ασχοληθεί με τα προσφυγικά, τα χίλια που λέμε, και την ιστορία της συνοικίας. Αλλά άλλο που έχει ασχοληθεί με ένα σπίτι συγκεκριμένο από την γειτονιά των Χιλίων, την Όχρα, στην Παναγία. Γενικά είναι ποικίλα. Δεν δώσαμε, όπως είπα, δώσαμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θέλαμε να αφήσουμε την φαντασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών ελεύθερη. Αυτό που ήταν όμορφο ήταν ότι μερικά παιδιά και μερικά γκρουπ βγήκαν στη γειτονιά τους και διαλέξαν από μόνο τους αυτό το κτίριο και αρχίσαν να ψάχνουν. Να ψάχνουν ποιος κατοικεί σε αυτήν την οικία, ποια είναι η ιστορία του σπιτιού. Και κάπως έτσι έγινε. Εμείς στο τέλος δεχτήκαμε τα πάντα. Δεν κάναμε καμία επιλογή, γιατί ό,τι έχουν φτιάξει τα παιδιά είναι όμορφα. Έχουν φτιάξει αφίσες, όπως είπα, τραγουδάκια. Έτσι, με διάφορους τρόπους έχουν εκφραστεί. Κρατήσαμε τα πάντα και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε το υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι ώστε να μπορέσει ο επισκέπτης να εκτιμήσει τη δουλειά που έχει γίνει. Πότε ξεκίνησε όλη αυτή η έρευνα? Τον Ιανουάριο ξεκίνησε η ιδέα, όταν είχα παρουσιάσει την ιδέα στον Άλκη Ζωοπόγλου, ο οποίος αμέσως την αγκάλιασε με ενθουσιασμό. Ήρθαμε σε επαφή με την πρωτοβάθμια, με την διευθύντρια της πρωτοβάθμιας, την κυρία Γαϊτανίδου, η οποία και αυτή βοήθησε πολύ, και ο κύριος Εμμανουηλίδης, που είναι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας. Και τον Φεβρουάριο στάλθηκε το υλικό στα σχολεία. Και δώσαμε κάποια καταληκτική ημερομηνία, νομίζω τέλη Φεβρουαρίου, που έπρεπε να γίνει εγγραφή στη δράση. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν τη συμμετοχή τους. Από εκεί και πέρα τους αφήσαμε ελεύθερους. Κάναμε μία τηλεδιάσκεψη, όπου τους δώσαμε κάποιες και πάλι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά προφορικά. Και το υλικό στάλθηκε 15 Μαΐου. 15 με 30 Μαΐου στάλθηκε όλο αυτό το υλικό, ψηφιακό, το ζητήσαμε σε ψηφιακή μορφή. Είτε είναι φωτογραφίες, ακόμη και τις ζωγραφιές τις ζητήσαμε σε ψηφιακή μορφή για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε όλα αυτά. Και άρχισε η μεγάλη δουλειά της οργάνωσης. Μάλιστα. Και με ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν όλα αυτά και ποιος ο δικός σας ρόλος? Λοιπόν, καταρχήν δεν είμαι μόνη μου. Ναι, την έχω επιμεληθεί, αλλά υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή, είναι η Αναστασία Ικούκου, η Χριστίνα Ιβαμβούρη και η Ελένη Ιωαννίδου, ο Άλκης Ζωοπόγλου, η Πινελόπη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα. Είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς μόνος του. Όπως είπα, θα παρουσιαστεί στην αυλή του σχολείου με το βίντεο, το οποίο θα τρέχει κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, όπου είναι όλη αυτή η δουλειά, είτε είναι PowerPoint, είτε αφήσεις, είτε είναι βίντεο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, χορευτικό, μουσική κτλ. Με την έκθεση, η οποία θα βρίσκεται εκεί όλες αυτές τις μέρες, και με τις δράσεις των παιδιών που θα τις παρουσιάσουν πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, 7-8 σχολεία ανά ημέρα. Ο δικός μας ο ρόλος, δεν θέλω να πω ότι δεν σταματάει εδώ. Μέχρι το τέλος της Κοσμόπολης, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουλίου, εμείς θα είμαστε εκεί, να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν να δουν την έκθεση, να βοηθήσουμε τα παιδιά, θα έρθουν κάποια παιδιά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, τους εκπαιδευτικούς. Και ελπίζουμε πραγματικά να το κοινό της Καβάλας να υποστηρίξει αυτή τη δράση. Όταν λέω υποστηρίξει, όχι μόνο να ενδιαφερθεί και να έχει την περιέργεια να δει τι έχει συμβεί, αλλά να έρθει υποστηρικτικά απέναντι στα παιδιά που έχουν δουλέψει. Στα παιδιά της πόλης μας. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε, να πούμε το μέρος που θα γίνει η έκθεση, αν την επαναλάβουμε, τις ώρες, για να έρθουν όσοι επιθυμούν να τη δουν. Ναι. Λοιπόν, αυτή η δράση θα προβληθεί στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας, δηλαδή στο Γυμνάσιο της Παναγίας, ανεβαίνοντας, στην αυλή του σχολείου.
στις 27, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη Πέμπτη, στις 27 Ιουλίου, 8 η ώρα το βράδυ, είναι η επίσημη έναρξη. Και μετά, 28-29-30, πάλι στις 8 η ώρα το βράδυ, κάθε βράδυ, κάποια σχολεία, κάποια γκρουπ μαθητών θα ανεβαίνουν στην εξέδρα και θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Θα υπάρχει έκθεση η οποία θα είναι μόνιμη για αυτές τις 4 μέρες και το βίντεο το οποίο θα προβάλλεται διαρκώς μαζί με το διαδραστικό χάρτη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχετε κάτι έτσι στο νου σας, γιατί βλέπω είστε πολύ δραστήρια. Είμαι δραστήρια γιατί ουσιαστικά... Αγαπάτε τον τόπο σας. Αγαπώ τον τόπο μου και όταν υπάρχει ενθουσιασμός και από την άλλη πλευρά είναι και είναι αμοιβαίο το ενδιαφέρον, τότε προχωράμε. Οπότε θα ξανασχοληθείτε με τα παιδιά και στα επόμενα σχέδια. Ελπίζω, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και καλή επιτυχία στην ομοθέτηση αυτή που εντάσσετε στο Κοσμόπολης από το 2023. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί και για σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή με μόνιμο. Ωστόσο, θα πάμε να παρακολουθήσουμε έτσι χρήσιμες συμβουλές για τους καλοκαιρινούς μήνες, για τα κουνούπια, τα οποία καλπάζουν φέτος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Για τα κουνούπια, για τις θάλασσες, για τον ήλιο, τις διθέσεις θερμοκρασίες. Όλα αυτά θα μας τα ενημερώσει ο νομίατρος Καβάλας, αλλά ο οποίος μιλάει βέβαια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου είχαμε πρώτη εμφάνιση ενός κρούσματος στις Αίρες, κυρίες και κύριοι. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για το τι θα πρέπει να προσέχουμε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αργότερα και τον χειμώνα. Δεν με ανησυχεί τόσο ο ιός του Δυτικού Νείλου, τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 10 χρόνια τουλάχιστον, έχουμε επιδημίες Δυτικού Νείλου. Βεβαίως υπάρχουν χρονιές που τα πράγματα είναι καλύτερα. Άλλες φορές ήμασταν πρωταθλητές σε κρούσματα η Ανατολική Μακεδονία, άλλες φορές είναι η Θεσσαλία, άλλες φορές είναι η Κεντρική Μακεδονία. Αυτό αλλάζει. Αυτό που με ανησυχεί είναι να μην έχουμε και άλλες ασθένειες τροπικές, όπως είναι ο δάγκιος, όπως είναι ο ιός τσικουνγκούνια, όπως είναι ο ιός ζίκα, γιατί τα κουνούπια τα έχουμε. Και φέτος μάλιστα είναι και αρκετά. Όντως. Και επίσης έχουμε και μετανάστες οι οποίοι έρχονται από χώρες όπου ενδημούν αυτοί. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, σε αντίθεση με τους ιούς που προανέφερα ή την ελονοσία, έρχεται με αποδημητικά πτηνά. Μάλιστα. Οι άλλοι έρχονται με ανθρώπους. Μάλιστα. Και όλοι αυτοί μεταδίδονται με κουνούπια. Άρα λοιπόν, και βάζοντας μέσα στην εξίσωση την αλλαγή του κλίματος, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την μεταβολή του κλίματος που συμβαίνει και στη Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη, όπου πλέον εμείς οδεύουμε σε ένα υποτροπικό κλίμα και η Βόρεια Ευρώπη οδεύει σε ένα μεσογειακό κλίμα, δηλαδή αυτά που είχαμε πριν πολλές δεκαετίες που ξέραμε ότι, ξέρετε, η Ευρώπη είναι ψυχρή, ψυχρά καλοκαίρια, εμείς εδώ θερμά, έχει αλλάξει αυτό. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε και τροπικές ασθένειες σαν αυτές που βλέπουμε στην Αφρική, στην Ινδική Χερσόνησο ή στην Νότια Αμερική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι σοβαρό. Εντάξει, και είναι παγκόσμιο. Δεν αφορά τη χώρα μας μόνο. Νομίζω ότι είναι αυτό που θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια γενικά την τροπική ιατρική, την ιατρική, τις περιοχές μας, τις χώρες μας, όλα αυτά. Άρα βλέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, δεν σας ανησυχεί τόσο πολύ το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, το οποίο πλέον το έχουμε συνηθίσει, αλήθεια είναι, με 1% ίσως να φαίνει η εγκεφαλίτιδα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό, αλλά κυρίως το τι θα ακολουθήσει με άλλες ασθένειες, με άλλους ιούς. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό το οποίο σας ανησυχεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά κουνούπια. Έτσι, αυτό είναι, δυστυχώς, το έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε, δηλαδή, αυτό και έξω. Παρά το γεγονός ότι γίνονται και ψεκασμοί, βλέπουμε ότι δυστυχώς καλά κρατούν τα κουνούπια. Ναι, και ειδικά φέτος παραπονιέται ο κόσμος, έχει δίκιο. Η χρονιά ήταν καταστροφική από πλευράς βροχών. Έτσι, έβρεχε για 2-3 μήνες συνέχεια και μετά ξεκινήσαν απότομα οι ζέστες. Δηλαδή, τα ειδονικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν κουνούπια. Έτσι. Υγρασία και ζέστη. Αυτό θα είναι τα κουνούπια. Και ξέρετε, το περίεργο είναι ότι
Το οξύμορο είναι ότι η περιφέρεια για πρώτη φορά ξεκίνησε τέλη Μαρτίου το πρόγραμμα. Mm. Πάντοτε που είχε κρύο ακόμα. Λοιπόν, ήταν πολύ νωρίς και μάλιστα εγώ έλεγα μήπως είναι και νωρίς να ξεκινήσουμε τόσο, ας πούμε, τέλη Μαρτίου, μέσα στο Μάρτιο να ξεκινήσουμε πρόγραμμα καταπολέμησης. Και είδατε ότι παρόλες τις ενέργειες, ο πληθυσμός των κουνουπιών ξέφυγε. Ξέφυγε καταρχάς λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους επόμενους μήνες. Και το δεύτερο είναι διότι έχουμε πάρα πολλές αιστείες. Δυστυχώς και ως περιοχή, έτσι και ως χώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς, ας πούμε, συνθηκών όπως οι πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Και αν θέλετε να το αναλύσουμε, μπορούμε να το αναλύσουμε. Τι εννοώ αυτό? Ναι, ναι, φυσικά μπορούμε να το αναλύσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να το γνωρίζουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Ναι, γιατί ακούω τους πολίτες που παραπονιούνται και έχουν δίκιο. Έτσι, βλέπω και εγώ το πρόβλημα, ειδικά φέτος. Κάθε χρόνο έχουμε πολλά κουνούπια. Έτσι, και στην Κεραμοντή και στην Χρυσούπολη και στην Καβάλα. Η Καβάλα, ας πούμε, για μένα με τη γεωμορφολογία που έχει, δεν έπρεπε να έχει κουνούπια. Μάλιστα. Από πού υπάρχουν τα στάσιμα νερά, πού αναπτύσσονται αυτά? Αν πάει όμως κάποιος στο Περιγιάλι να δει τι γίνεται, ότι νομίζω ότι πέρασε σε μια άλλη ήπειρο, έτσι, βρέθηκε ξαφνικά στη ζούγκλα του Κονγκό ή του Αμαζονίου. Αυτό γίνεται εκεί. Μάλιστα. Αλλιώς δεν μπορεί μια πόλη που βρίσκεται, είναι επικλινής, που δεν έχει στάσιμο πουθενά να μείνει νερό, έτσι, δεν έχει βόθρους, να έχει τόσο κουνούπι. Δεν συζητάμε τώρα, βέβαια, για την περιοχή του κάμπου της Χρυσούπολης ή για την παραλία Φρυνίου. Τι να πούμε για τις καταγγελίες που έχουμε συνέχεια για αγωγούς ή για ρέματα όπου καταγγελίες ότι πέφτουν ελλείμματα ή ανεπεξέργαστα υλικά από την αποχέτευση. Τι να συζητήσουμε για κανάλια και για τέτοια τα οποία είναι μέσα στη βλάστηση που διατηρούν στάσιμο νερό. Τι να συζητήσουμε για αυλές που έχουν μέσα σκουπίδια αντικείμενα που κρατάνε στάσιμο νερό. Τι να πω ότι έχουμε βόθρους, έτσι. Πείτε μου σε ποια χώρα της Βόρειας Ευρώπης υπάρχουν βόθροι. Θα βρείτε βόθρους στην Ολλανδία, θα βρείτε βόθρους στην Αυστρία, στη Γερμανία. Πού θα βρείτε βόθρους? Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά. Είναι γενικότερα... Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι ακόμα 2023 έχουμε βόθρους και δεν έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς για όλες τις κατοικίες, για όλες. Έτσι, έτσι, σωστά. Τουλάχιστον τους οικισμούς μας, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Και οι βόθροι που έχουμε, πολλοί από αυτούς, γιατί τα βλέπουν τα συνεργεία που πηγαίνουν έτσι και τις περιφέρειες και τα λοιπά, σπασμένα καπάκια, εξαρισμοί χωρίς σίτα, από μία τρύπα του εξαρισμού μπορεί να περάσει τα κουνούπια μέσα και να γεννήσουν μερικά εκατομμύρια μέσα σε ένα βόθρο. Δεν υπάρχει ωραιότερο υλικό ανάπτυξης κουνούπιών εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν τι φταίει και έχουμε τόσα πολλά κουνούπια? Φαίνουν όλα αυτά που έχω πει. Σωστά, σωστά, κύριε Παπαδόπουλε. Και επιπλέον υπάρχει και το άλλο, να πούμε και αυτό, ότι τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, όλοι λένε πού είστε να ψεκάσετε. Λάτε να ψεκάσετε, να λες και θα σωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και οι ψεκασμοί που γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Με φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα από αυτό και τα οποία είναι βιολογικά. Τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν έχουν αποτελεσματικότητα που είναι τα φάρμακα, τα χημικά που δρούσαμε πριν από μερικές δεκαετίες. Λογικό, έτσι. Πηγαίνουμε μπροστά, θέλουμε όλα τα ό,τι κάνουμε, ακόμα και αυτά που τρώμε, να είναι με βιολογικά προϊόντα, να είναι με φάρμακα τα οποία είναι εντελώς ασφαλή, να μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι, να μην κινδυνεύσει το οικοσύστημα, να μην κινδυνεύσει τίποτα. Ένα άλλο δεν έχουμε την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να έχουμε. Έτσι. Απαγορεύεται να ψεκάζουμε με αέρια μέσα πάνω από οικισμούς, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, νομίζω, 2-5 χιλιόμετρων. Άρα τι θα κάνουν, τι θα κερδίσουν? Δεν έχει νόημα, λέτε δηλαδή, ενδεχομένως. Δεν έχει νόημα, γιατί άμα πάτε να δείτε πώς κάνουν καταπολέμηση, ας πούμε, στην Αμερική ή στη Βραζιλία, θα δείτε άλλες μεθόδους. Θα δείτε ελικόπτερα στη Φλόριντα να πετάνε πάνω από τις πόλεις και να ψεκάζουν. Βέβαια, εκεί θα έχουμε τους άλλους που λένε μας ψεκάζετε και θα έχουν και δίκιο. Έτσι. Θα έχουμε, ναι, αυτό όντως, θα έχουμε άλλες ιστορίες. Ναι, ξέρετε όμως, έτσι είναι. Όταν κρατάς όλες αυτές τις προδιαγραφές που είναι πολύ αυστηρές και εν μέρει και καλώς είναι, έτσι. Όταν δεν χρησιμοποιούμε μεθόδους με σκευάσματα τα οποία να είναι πολύ ισχυρά, γιατί θες να προστατέψεις και την τελευταία μέλισσα και το τελευταίο έντομο ή το οικοσύστημα, ωραία, αλλά κάπου θα χάσεις. Έτσι. Δυστυχώς. Αυτό.
Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή μιλάμε γενικότερα για παιδεία, για το κομμάτι ενδεχομένως και των βόθρων, των φρεατίων κτλ. Ή το οτιδήποτε, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα κυρίως και για το κομμάτι των αγωγών, των ομβρίων. Είναι, και σε αυτό φταίνει και οι πολίτες. Μην τα ρίχνουμε ενδεχομένως όλα και στις υπηρεσίες. Κύριε Τσενιδάκη, δεν είναι... Πώς να σας πω, δεν περιέχει δάφνη από το να λέμε ότι υπάρχουν και είναι γεγονός, έχουμε καταγγελίες για ρέματα όπου πέφτουν σωλήνες από γειτονικές οικίες με τα λύματά τους. Ισχύει αυτά, αυτό που σας λέω. Και είμαστε συνέχεια σε αγώνα με συνεργασία με τις για να πάμε να τους βρούμε. Και δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μαζί για σήμερα και πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή που εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχει. Μια γιορτή λοιπόν που έρχεται από τον Άι Γιάννη των Σερών και είναι η γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Όλα αυτά λοιπόν θα πάμε να το ακούσουμε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών, ο οποίος μας μιλάει για την γιορτή αυτή και το τι έγινε φέτος, το 2023. Πάμε να τον ακούσουμε. Δάσκαλε, επιτρέψε μου να σου λέω, δάσκαλε, είναι πιο... Έτσι, μ' αρέσει πιο πολύ. Τα γιατί παιδιά μου, να σε διακόψω, τα παιδιά μου δεν με ξέρουν ως δάσκαλο, με ξέρουν ως αγρότη. Α, ναι. Που είναι μικρά, ναι. Ακόμη καλύτερα. Εγώ αυτό τον υπέροχο, αν μπορούμε να το πούμε ζέ ή κάτι ξεχωριστό στο τραπέζι μας, δεν τον ήξερα. Η κόρη μου που είναι στις Σέρες, που ζει εκεί, που έχει παντρευτεί εκεί, μας είπε ότι από το τραπέζι μας δεν λείπει εδώ στις Σέρες και τα λοιπά. Λέω, να σε καλά, καλά που έφερες λόγω στον παπά σου λοφάει. Τι έκανα πλάκα. Λοιπόν, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πιπεράκι, ας πούμε, αυτό το μπακαλί. Γιατί το λέτε μπακαλική πιπεριά, καταρχάς. Να πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία. Η ιστορία αυτή ήρθαν από τους παππούδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όπου ζούμε. Όταν είχαν έρθει, ήρθαν από το Σούσουρλουκ της Προύσιας, από την περιοχή της Προύσιας και μετακατέφθησαν εδώ στον Άγιο Ιωάννη. Μαζί τους, βέβαια, ως Μικρασιάτες και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν και εκεί με τη γη, έφεραν και διάφορους σπόρους. Μέσα σε αυτούς τους σπόρους ήταν και η πιπεριά η μπακάλικη. Η πιπεριά μπακάλικη τώρα γιατί ονομαζόταν έτσι, γιατί μετέπειτα όταν εγκαταστάθηκαν, υπήρχε ένα μπακάλικο στην περιοχή, το οποίο δηλαδή τι κάναν. Παίρναν αυτή την πιπεριά, την μάζευαν το Σεπτέμβριο, την πήγαιναν στο μπακάλι. Να τη βάλει τουρσί, έτσι ώστε να την έχουν για το χειμώνα. Εδώ μια σημείωση ότι η μπακάλικη πιπεριά, ο προορισμός ήταν να καίει. Οπότε αυτή ήταν εξωχώραφη τότε, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν θερμοκήπια. Τη μάζευαν και την πήγαιναν στο μπακάλι και το χειμώνα την έτρωγαν τουρσί, δηλαδή, το οποίο ήταν καυτερό για τους λόγους που καταλαβαίνετε. Άρα, κύριε Άτσαρη, συγγνώμη που διακόπτω. Μα και αν μπορούμε να βλέπουμε πλάνα, καλό θα κάνουμε. Λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτω. Επειδή αυτό το τουρσί που λέτε από τη συγχωρημένη τη μητέρα μου, θυμάμαι ότι τα πιπεράκια αυτά τα έτρωγα και έκανε ελαφρώς, δεν είναι εκείνο το κάψιμο το. Ακριβώς, αυτό είναι. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Είναι αυτό, αλλά εδώ στην περιοχή, εδώ στον Αγιάννη, τα καλλιεργούμε σε θερμοκήπια. Και τα συλλέγουμε τρεις φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε να μην καίνε. Γιατί όσο κάθονται αυτά στον ήλιο, τόσο μαζεύουν τα ψά εκείνη η οποία είναι η ουσία, η οποία προσθέτει δηλαδή μονάδες καψίματος. Οπότε δεν καίνε. Εκτός αν θα βρούμε κανένα τώρα από κανένα. Ναι, εντάξει, μπορεί, καλά, λίγο, δεν είναι και εδώ. Ο προορισμός του όμως, αν σπόρος είναι να καίει, όχι να είναι καυτήρι πιπεριά ή τσίλι, αλλά να έχει ένα ελαφρύ κάψιμο. Αυτό το προϊόν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο νομό Σερών. Έχουν και άλλοι δηλαδή παραγωγή. Υπάρχουν και εδώ παραγωγές στην περιοχή και γενικά στο νομό Σερών τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται. Είναι, όπως σας είπε και η κόρη σας, ένα πιάτο το οποίο δεν λείπει από τη σεραϊκή εστίαση. Δηλαδή είναι σαν την πατάτα, την τηγανιτή πατάτα όπως το ονομάζω εγώ. Είναι η τηγανιτή πατάτα του καλοκαιριού. Δηλαδή θα πάνε σε μια ταβέρνα, σε ένα σουλατζίδικο να φάνε, θα του πούνε βάλει μια μερίδα μπακάλικες. Σίγουρα βέβαια και είναι πια το οποίο έχει επανάληψη, γιατί το τρώνε και μικρά παιδιά. Επειδή δεν καίει, έτσι, φροντίζουμε δηλαδή να μην έχει καυστερές, όσο δυνατόν γίνεται. Το τρώνε και μικρά παιδιά και οικογένειες. Επίσης... Στο ρεπορτάζ που είδαμε προηγουμένως από τους συναδέλφους και τους ευχαριστούμε θερμά από τα επιλογές, την κάνατε με έναν άλλο τρόπο εσείς. Κάτι είδα εκεί, τηγάνισμα, κάτι είδα. Αυτό ακριβώς σας λέμε, δηλαδή ότι στην εστίαση
Ναι. Η πιπεριά αυτή σερβίρεται τηγανητή ή ψητή. Α. Τα κάρουνα. Τα περνά σε ένα καλαμάκι, μάλιστα, την ψήνουνε 2-3 λεπτά, ίσα-ίσα δηλαδή, και στη συνέχεια, τη σερβίρουμε λάδι και ξύρι και αλατάκι. Ναι. Άρα, σαν σαλατικό, ας πούμε, ένα πράγμα. Όχι ακριβώς. Κοιτάξτε, πώς είναι τα καλοκυθάκια, τα τηγανιτά που ναι, παίρνετε. Είναι ελευσικοριστός μεζές πάνω σε ένα είναι τραπέζι. Είναι ένα ορεκτικό πιάτο. Είναι ένα ορεκτικό πιάτο. Ωραία. Εξού και τα σουβλάκια που είδαμε, γιατί σουβλάκι με πιπεριά είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή φεύγει το προϊόν, είναι μόνο στη χώρα ή έχετε επεκταθεί και πιο έξω? Όχι, όχι. Προσπαθούμε στην Ελλάδα να το μάθουν, γιατί όπως σας ξαναείπα πριν, είναι ένα πιάτο το οποίο όποιος επαγγελματίας το βάλει στο μενού του, στην εστίαση, έχει ένα πολύ καλό κέρδος. Μάλιστα. Και είναι ένα πιάτο το οποίο, να ξέρετε, δεν ξέρω, τα έχετε δοκιμάσει σίγουρα και στα μπακάλικα, ότι είναι φυστικά. Δεν μπορεί να φάσει μόνο μία πιπεριά. Σωστά, σωστά. Έτσι, τα τρώω σαν γαριδάκια, κατά κάποιο τρόπο. Σαν πατατάκια, λοιπόν. Να σας ερωτήσω, είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα, αλλά επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, λόγω ότι θα πάμε στον κύριο Μητρόπουλο. Τι ήθελα να πω, ναι. Αυτό το ωραίο, αυτή η ωραία γεύση που έχει και αυτό το ελαφρύ κάψιμο καμιά φορά κτλ. Καλώς υπάρχει λοιπόν στα μαγαζιά και στις ταβέρνες κτλ. Θα μπορούσε όμως, είναι μια νέα καλλιέργεια ή είναι χρόνια? Όχι, είναι καλλιέργεια ετών. Ετών είναι. Πάπου προς πάπου. Την οποία όμως δεν καλλιεργούσαν μέχρι τώρα τόσο πολύ. Την καλλιεργούσαν, αλλά τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε κάνει εντατικά μόνο καλλιέργεια αυτό το πιπέρι. Έτσι και το έχουμε βγάλει σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εμείς ως οικογένεια, έτσι ώστε να διαδοθεί εκτός του νομουσερών και έχουμε καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό να έχει γίνει γνωστό. Όχι βέβαια πάρα πολύ, αλλά προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε ακόμη πιο γνωστό. Και είναι ένα προϊόν το οποίο όποιος το δοκιμάζει το ξαναπαίρνει, κολλάει. Καλά, αυτό, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Άλλωστε η υπόσχεση της κόρης μου είπε ότι θα μου στείλει για να δω. Να δοκιμάσω. Αύριο το βράδυ θα είμαι εκεί στην περιοχή στην Καβάλα στο φίλο μου τον Νίκο τον Κεχαγιά που έχει ένα φεστιβάλ μπάρμπικιου και θα έχω μαζί μου πιπεράκια. Μισό λεπτό. Πού το έχει ο Νίκος το φεστιβάλ? Στο κατάστημά του. Α, ναι. Ναι, αύριο το βράδυ θα είμαι εκεί, θα έχω πιπεράκια να μοιράσω στον κόσμο. Θα δοκιμάσουμε. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Κάτι 8 αν νομίζω. Ωραία. Θα προσπαθήσω να έρθω για να τραβήξουμε και δύο εικόνες και να πούμε και περισσότερα. Αυτοκλείοντας λοιπόν, για τη γιορτή να σας πω, έτσι, η γιορτή είναι μια γιορτή η οποία γίνεται σε συνδυασμό με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ναι. Οι παραγωγοί διαθέτουν ποσότητες στον Πολιτιστικό Σύλλογο, δωρεάν, και ο Σύλλογος της διανέμει δωρεάν. Και γίνεται αυτή η υπέροχη γιορτή και τα έσοδα πηγαίνουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο, γιατί όπως ξέρετε οι σύλλογοι δεν έχουμε πλέον. Καλά, αυτό είναι, έχουν κοπεί τα έσοδα. Ναι, έχουν κοπεί εκείνα τα χρήματα που ερχόντουσαν στους συλλόγους κάποτε. Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Η τιμή που το προμηθεύετε στην αγορά σας ικανοποιεί, σας αφήνει ικανοποιημένους? Κοιτάξτε, είναι μια καλλιέργεια που έχει πάρα πολλά έξοδα. Όπως όλες. Τεράστια έξοδα. Γιατί όλα αυτά που βλέπετε τα περάκια μαζεύονται με το χέρι. Άρα έχουμε πολλά εργατικά. Ναι, καταλάβατε. Δεν είναι τώρα για να μαζέψει. Δεν μπορεί. Για να μαζέψει ένα κιλό πιπεριές του είδους αυτού, θα πρέπει να μαζέψει 140 με 150 πιπεριές για να κάνει ένα κιλό. Α, τόσο καταλαβαίνετε, καλά. Ναι, καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο χρονοβόρο είναι όλο αυτό και πόσο δύσκολο. Πέρα από το άλλο, τα λοιπάσματα που έχουν ανέβει, τα πετρέλαια, τα ρεύματα, όλα. Καλά, σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά και για σήμερα κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5:30 το απόγευμα εδώ στο ένα channel. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.